Καλησπέρα. Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020, το βραδινό μας vlog είναι μια επιστολή από ένα νεαρό άνδρα, ο οποίος παρακολουθεί το κανάλι μας. Θέκλα μου, καλησπέρα. Ελπίζω να είσαι καλά. Είμαι καλά και εύχομαι και σε σένα το ίδιο. Θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Είμαι 23 χρονών και έχω μια κινητική αναπηρία, την οποία απέκτησα λόγω νοσοκομιακής λίμωξης 2 εβδομάδες μετά τη γέννησή μου. Δεν θα σε ζαλίσω με πολλές λεπτομέρειες. Οι απορίες που έχω αφορούν τις κοπέλες. Όλες όσες ξέρω λένε πως είμαι εξαιρετικό παιδί. Μια άλλη φίλη μου είχε πει πως είναι μεγάλη ευθύνη να έχει μια κοπέλα σχέση μαζί μου. Και σε ρωτάω εγώ τώρα, επειδή έχεις γιο στην ηλικία μου, θα έλεγε ποτέ κάτι τέτοιο κοπέλα στο Λάζαρο? Πιστεύω πως όχι. Γιατί δηλαδή η μειωμένη κινητικότητα να μπαίνει εμπόδιο στην ερωτική μου ζωή? Τι ωραία απορία σου. Γιατί η μειωμένη κινητικότητα να μπαίνει εμπόδιο στην ερωτική σου ζωή? Η οικογένειά μου με μεγάλωσε ως ίσο με τον αδερφό μου. Δεν είχα κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση λόγω αναπηρίας. Γιατί να το κάνουν αυτό οι κοπέλες? Κάνω κάποια πράγματα για την ψυχή μου, όπως ξέρεις. Οπότε θέλω τη γνώμη σου σαν άνθρωπος με παραπάνω γνώσεις. Σε ευχαριστώ, να είσαι πάντα αυτή που είσαι. Και συμπληρώνει λίγο αργότερο ο φίλος, συμπληρωματικό λέει. Καλησπέρα και πάλι Θέκλα, ξέχασα να σου πω ότι λόγω του κινητικού είμαι 35 κιλά και 1,63 ύψος. Το θέμα είναι ότι όσο η κατάσταση βελτιώνεται και το σώμα φτιάχνει, μπράτσα, κοιλιακή κτλ., έχω αλλάξει κι εγώ, έχω γίνει πιο άνετος στο να μιλάω με κοπέλες. Βέβαια, η κατάσταση από μεριάς τους παραμένει η ίδια. Εύχομαι να είσαι καλά, ευχαριστώ για το vlog. Και εγώ σε ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα τέτοιο θέμα, το οποίο δεν το έχουμε αγγίξει μέχρι σήμερα. Δεν το έχουμε αγγίξει. Το δικαίωμα στην ερωτική ζωή που έχουν όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως φυσικής κατάστασης και σωματικής κατάστασης. Φίλε μου, σε καταλαβαίνω. Σε νιώθω. Προσπαθώ να σε νιώσω, δηλαδή, να δείξω ενσυναίσθηση για αυτό που βιώνεις. Δεν μπορώ να πω πως σε νιώθω με την έννοια του ότι έχω βιώσει κάτι παρόμοιο, σε καμία περίπτωση. Όμως, είναι... φαντάζομαι πως είναι πολύ απογοητευτικό, πολύ frustrating που λένε στα αγγλικά, πολύ ματαιωτικό που ίσως να είναι ο όρος που θα χρησιμοποιήσαμε στα ελληνικά, να είσαι ένας νέος άνδρας ο οποίος να έχει αναπηρία κινητική, η οποία να σε προσδιορίζει δυστυχώς κοινωνικά και συναισθηματικά και να μην σου επιτρέπει, όχι η αναπηρία, η άποψη που έχουν για την αναπηρία η κοινωνία και οι άνθρωποι γύρω μας, να μην σου επιτρέπει να έχεις την ερωτική ζωή που και επιθυμείς και ποθείς και δικαιούσε. Σε καμία περίπτωση ένας άνθρωπος ο οποίος έχει θέματα σωματικής υγείας δεν σημαίνει ότι δεν δικαιούται να έχει ερωτική ζωή. Ερωτική ζωή έχουν οι πάντες. Πραγματικά, μέσα στη φύση. Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ερωτική ζωή. Μεταξύ αυτών και ο άνθρωπος. Εάν τα πόδια σου δυσκολεύονται να κινηθούν όπως θα κινούνταν εάν δεν είχες πάθει εκείνη την ενδονοσοκομιακή λίμωξη, αν τα χέρια σου έχουν κάποια δυσκολία στην κίνηση, στη στάση λόγω της κινητικής αναπηρίας, αυτό δεν σου στερεί την ερωτική επιθυμία. Αυτό δεν σημαίνει ότι στο σώμα σου δεν υπάρχουν οι ορμόνες που έχει ο κάθε άνθρωπος. Δεν υπάρχουν οι ερωτικές επιθυμίες. Και η μεγάλη επιθυμία που νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε, να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε ερωτικά. Δικαιούσε, φίλε, να αγαπηθείς ερωτικά. Δικαιούσε να έχεις ερωτική ζωή. Και... θα έλεγα ότι στα 23 είσαι στην ίδια ηλικία με τον Λάζαρο,
Θα έλεγα ότι στα 23, όλα θα γίνει τον Αύγουστο του 23, ίσως είσαι ένα χρόνο μεγαλύτερος, 6 μήνες, δεν έχει σημασία, είσαι περίπου στην ηλικία του Λάζαρου. Ίσως στην ηλικία που είσαι τώρα, ακόμη να μην, όχι ίσως, σίγουρα, ακόμη δεν έχεις συναντήσει τον άνθρωπό σου ή ανθρώπους οι οποίοι να είναι τόσο εξελιγμένοι πνευματικά και συναισθηματικά, ώστε να βλέπουν τη ψυχή πρωτίστως, το πνεύμα πρωτίστως και έπειτα το σώμα. Είναι ταμπού η ερωτική σχέση για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κινητική αναπηρία. Είναι ταμπού. Και οποιαδήποτε άλλη σωματική αναπηρία. Θεωρείται ταμπού, σωστά? Δεν το συναντάμε συχνά. Ειδικά σε περιπτώσεις παιδιών, τα οποία από τους πρώτο καιρό της ζωής τους, όπως εσύ, δυσκολεύονται και φαντάζομαι έχεις μπει, έχεις βγει σε νοσοκομεία, έχεις κάνει φυσιοθεραπείες, έχεις κάνει ένα σωρό πράγματα, δουλειά με τον εαυτό σου. Ξέρω ότι κάνεις και, και σωματικές θεραπείες, αλλά κάνεις και ψυχοθεραπεία, από αυτό για μένα είναι εξαιρετικό. Γνωρίζω το παιδί, μιλάμε συνήθως με μηνύματα στο Instagram. Ο τρόπος που σκέφτεσαι, ο τρόπος που εκφράζεσαι, οι απόψεις σου δεν διαφέρουν σε τίποτα από τις απόψεις ενός νέου άνδρα στην ηλικία σου. Και έχεις απόλυτο δίκιο να έχεις παράπονο και να νιώθεις αδικημένος όταν ακούς να σου λένε, όπως σου έχει πει η φίλη σου, ότι είναι μεγάλη ευθύνη να έχει μια κοπέλα σχέση μαζί σου. Προσπαθώ να καταλάβω τι σημαίνει, τι μπορεί να σκεφτόταν η φίλη σου όταν σου είπε ότι είναι μεγάλη ευθύνη να έχει μια κοπέλα σχέση μαζί σου. Προσπαθώ να καταλάβω το δικό της σκεπτικό. Μήπως εννοούσε ότι αν μια κοπέλα φτιάξει σχέση μαζί σου, θα φοβάται μήπως σε πληγώσει, μήπως σε στενοχωρήσει αν διακόψει τη σχέση. Αυτό εννοεί. Δηλαδή συναισθηματική ευθύνη του στείλω ότι φτιάχνοντας σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, εγώ τότε θα έχω μία έξτρα υποχρέωση να παραμείνω σε αυτή τη σχέση, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν θα βρει εύκολα ερωτική σύντροφο, επειδή ο κόσμος είναι γεμάτος κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις, άρα εγώ έχω περισσότερη ευθύνη να μείνω στη σχέση. Αυτή είναι μια ευγενική ανάλυση του όρου. Μήπως εννοεί θα έχει πολύ ευθύνη ότι θα σε βοηθάει στις μετακινήσεις σου ή ότι θα χρειαστεί να σε φροντίζει? Δεν ξέρω. Κατά τη γνώμη μου, επειδή γνωρίζω και σένα και γνωρίζω και πολλούς άλλους ανθρώπους σαν και σένα, που είστε εξοικειωμένοι με τα θέματα της υγείας σας, που έχετε αποδεχθεί τον εαυτό σας με τους physical περιορισμούς, με τους σωματικούς περιορισμούς που έχει. Πρόσφατα ο φίλος έχει κάνει και ένα άνοιγμα προς τον κόσμο, έχει ανοίξει το δικό του κανάλι στο YouTube, μιλάει από εκεί, εκφράζει τις απόψεις του, εξελίσσεται και βοηθάει και εμάς που τον παρακολουθούμε να ανοίξουμε τους οριζοντές μας. Θεωρώ ότι είναι το λιγότερο ατυχής η σκέψη ότι αν θα κάνει μια κοπέλα σχέση μαζί σου θα έχει περισσότερη ευθύνη. Εγώ θα το έλεγα διαφορετικά. Θέλει πολύ πνευματικότητα, θέλει πολύ ποιότητα μια γυναίκα για να μπορέσει να ερωτευτεί έναν άνδρα και να μην αφήσει, χωρίς να αφήσει να την περιορίζουν οι στενότυπες αντιλήψεις του, ότι το κατάλληλο τέρι μας πρέπει να έχει κάποια εξωτερικά στοιχεία πρώτα και εσωτερικά έπειτα. Υπάρχουν τέτοιες κοπέλες. Δεν έχεις συναντήσει ακόμη. Υπάρχουν και άνδρες, υπάρχουν και γυναίκες, οι οποίοι είναι πνευματικοί άνθρωποι, οι οποίοι εστιάζονται στην ουσία και όχι στο περιτύλιγμα και οι οποίοι ψάχνουν να βρουν άνθρωπο. Όταν ρωτάς ελεύθερους ανθρώπους τι ψάχνεις, πρώτα απ' όλα ρώτα τον εαυτό σου τι ψάχνεις. Ψάχνεις μια όμορφη κοπέλα ή ψάχνεις μια όμορφη ψυχή?
Πάρα πολλοί άνδρες σκέφτονται ότι ψάχνουν μια όμορφη κοπέλα που να έχει ένα όμορφο σώμα, μια όμορφη εξωτερική εμφάνιση, η οποία να είναι και ένα κοινωνικό απόκτημα. Με τον ίδιο τρόπο και αρκετές γυναίκες σκέφτονται έτσι ότι τα πρώτα κριτήρια επιλογής συντρόφου είναι η εξωτερική εμφάνιση. Και πέρα από την αρτιμέλεια, μιλάμε και για την. Χωρίς να σημαίνει ότι εσύ δεν είσαι αρτιμελής, φυσικά είσαι αρτιμελής, έχεις όλα σου τα μέλη, απλώς δεν έχεις πλήρη κινητικότητα. Αν μια κοπέλα έχει στο μυαλό της ότι μένα με ενδιαφέρει να είναι ψηλός, μελαχρινός, ξανθός, με φαρδιές πλάτες και θεληματικό πηγούνι και δεν ξέρω εγώ τι άλλες βλακίες, εξωτερικές βλακίες, αυτή η κοπέλα προφανώς θα πηγαίνει και θα επιλέγει τύπους οι οποίοι μπορεί να είναι και κακά παιδιά, μπορεί να είναι και ναρκισσιστές, μπορεί να είναι και τοξικοί, μπορεί να είναι και κακοποιητικοί, αλλά θα τους επιλέξει επειδή έχουν την εμφάνιση την οποία έχει καρφώσει στο μυαλό της ότι πρέπει να έχει ο σύντροφός της. Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Θέλεις στη ζωή σου τέτοιες επιπόλαιες γυναίκες. Θέλεις στη ζωή σου να έχεις ανθρώπους οι οποίοι κοιτάνε μόνο το περιτύλιγμα και όχι την ουσία. Μπορεί να θέλεις. Άμα θέλεις θα δυσκολευτείς να βρεις. Αν όμως επιδιώκεις στη ζωή σου να βρεις ανθρώπους που να κοιτάνε την ουσία και ανθρώπους που να είναι ολόκληροι πνευματικά και ψυχοσυναισθηματικά, τότε όταν βοηθήσουν και οι συγκυρίες, γιατί είναι και θέμα πότε θα βρεις τον κατάλληλο άνθρωπο που να σου κάνει αυτό το κλικ. Που δεν χρειάζεται μόνο να της κάνεις εσύ το κλικ, αλλά να σου κάνει και σένα το κλικ. Αυτό παίζει ρόλο. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις κάποια αναπηρία ότι θα σε επιλέξουν και εσύ δεν θα επιλέξεις. Δηλαδή, και εσύ μπορείς να επιλέξεις, και εσύ δικαιούσε να επιλέξεις και να πεις ότι ναι, μεν αυτή η κοπέλα ενδιαφέρεται για μένα, αλλά εγώ δεν ενδιαφέρομαι γιατί δεν μ' αρέσει το Α, το Β, το Γ ή δεν με ελκύει. Με τον ίδιο τρόπο μπορείς να το πεις και εσύ. Όπως μπορεί να πει και αυτή ότι ναι, μ' αρέσει αυτό το παιδί, είναι συμπαθητικός, αλλά δεν με ελκύει ή δεν μου αρέσει το ένα ή δεν μου αρέσει το άλλο στο χαρακτήρα του. Εγώ θέλω να σου πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εστιασμένοι σε εξωτερικά στοιχεία, σε σωματικά στοιχεία, σε physical components, δηλαδή σε πράγματα που έχουν να κάνουν με την κινητικότητα, με το ύψος, με την σωματοδομή, εσύ λες ότι είσαι αδύνατος, έχει αρκετά αγόρια, αρκετούς νεαρούς άνδρες οι οποίοι νιώθουν άσχημα να είναι αδύνατοι χωρίς να, και ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάποια κινητική αναπηρία. Αν κάποιος άνθρωπος ψάχνει να βρει το τέρι του με καθαρά εξωτερικά στοιχεία, είναι πάρα πολύ πιθανόν ότι θα βρει ένα τέρι το οποίο να μην έχει και πολλά εσωτερικά στοιχεία, αν το κριτήριο επιλογής είναι τα εξωτερικά στοιχεία. Επίσης, θεωρώ ότι όσο μεγαλώνει και οριμάζει ο άνθρωπος και όσο περισσότερο αποκτά εμπειρίες, παθήματα που γίνονται μαθήματα, τόσο πιο πολύ μπορεί να εκτιμήσει την ουσία κάποιων πραγμάτων. Ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ενώ ότι αν μια κοπέλα φάει τα μούτρα της μια, δυο, τρεις με κάποιον τύπ, με κάποιους τύπους τους οποίους έχει επιλέξει με βάση την εξωτερική εμφάνιση και τα στοιχεία αυτά που δεν έχεις εσύ και συνειδητοποιήσει ότι η ομορφιά και το παράστημα δεν είναι αυτά που δίνουν την ευτυχία, μπορεί πιο εύκολα να δώσει ευκαιρία στον εαυτό της να ευτυχήσει με έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μην έχει αυτό το εξωτερικό παράστημα και την κινητικότητα, αλλά να έχει μια όμορφη ψυχή. Όσον αφορά εσένα, γνωρίζω ότι έχεις μια όμορφη ψυχή και γιατί επικοινωνώ μαζί σου, αλλά και γιατί ξέρω ότι γράφεις, διαβάζεις, ότι κάνεις ψυχοθεραπεία και ότι έχεις πνευματικότητα. Σε μια ιδανική κοινωνία, οι άνθρωποι θα ήταν ελκυστικοί πνευματικά πρώτα και μετά με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Τώρα, έκανες μια ερώτηση για το γιο μου. Είπες ότι θα έλεγε καμιά κοπέλα για τον Λάζαρο ότι είναι μεγάλη ευθύνη να έχει σχέση με τον Λάζαρο. Τώρα που το είπες,
Εγώ γέλασα από μέσα μου. Ελπίζω να μην δει ο Λάζαρος αυτό το βίντεο. Γιατί ο Λάζαρος είναι λίγο ιδιαίτερος χαρακτήρας. Δεν είναι και ο πιο καλόβολος χαρακτήρας. Οπότε εγώ προσωπικά ως μάνα του λέω ότι θα έχει ιδιαίτερο. Όχι ιδιαίτερη ευθύνη. Δεν θα έχει μια ταλαιπωρία μια κοπέλα να κάνει σχέση μαζί του. Καταλάβες. Δεν κατηγορώ το παιδί μου. Το αγαπάω το παιδί μου. Το αγαπάω όπως έχει γεννηθεί. Το αγαπάω όπως έχει εξελιχθεί. Όπως και σένα η μαμά σου σ' αγαπάει και ο μπαμπάς σου σ' αγαπάνε όπως έχεις γεννηθεί, όπως έχεις εξελιχθεί. Αλλά δεν σημαίνει ότι αν κάποιος έχει μια εξωτερική εμφάνιση και ένα παράστημα το οποίο δεν παραπέμπει σε κάποια δυσκολία, πως δεν έχει δυσκολίες στο χαρακτήρα για παράδειγμα. Με πιάνεις? Ελπίζω να με πιάσει ο Λάζαρος και να μην δει αυτό το βίντεο. Και ξαναεξηγούμε ότι δεν κατηγορώ το παιδί μου, απλώς λέω ότι εγώ προσωπικά δεν νομίζω να έκανα με έναν τύπο σαν τον Λάζαρο. Κατάλαβες τι εννοώ? Δεν θα, όσο όμορφος και να είναι ο Λάζαρος, δεν θα έκανα με ένα χαρακτήρα σαν τον Λάζαρο. Εντάξει, εννοείται ότι. Ενώ αν δεν ήμουν η μάνα του. Λοιπόν, εγώ έχω να σου πω το εξής, ότι όσον αφορά στη δική μου τη ζωή, πάντοτε, πάντοτε θεωρούσα πιο σημαντική την εσωτερική ομορφιά. Όμως όταν ήμουν νεαρή, όταν ήμουν μικρή, όταν ήμουν 19, 17, 18, 20, όταν ήμουν 20 ετών, όταν γνώρισα τον πατέρα του Λαζαρού, παρόλο που με ενδιέφερε η εσωτερική ομορφιά, έδωσα βάση στην εξωτερική ομορφιά και είδαμε και τα χαϊρία μου. Και εκ των υστέρων, γι' αυτό πολύ συχνά όταν μιλάω για το δεύτερο μου άνδρα, λέω ότι δεν τον έχω επιλέξει για την εξωτερική του ομορφιά. Όχι ότι επειδή δεν είναι όμορφος για μένα. Για μένα είναι ο πιο όμορφος άνθρωπος του κόσμου, επειδή τον αγαπώ και επειδή είναι το τέρι μου. Αλλά γιατί οριμάζοντας έδωσα μεγαλύτερη έμφαση στην εσωτερική ομορφιά και αυτό με έχει επιβραβεύσει. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας, μην χάνεις το θάρρος σου. Συνέχισε να φλερτάρεις ή ξεκίνησε να φλερτάρεις εάν δεν φλερτάρεις. Ποτέ δεν ξέρεις ποια στιγμή θα συναντήσεις τον άνθρωπο που θα ταιριάξετε για να φτιάξετε μια όμορφη σχέση. Δεν είναι ευθύνη να έχει κάποιο σχέση, μια κοπέλα να έχει σχέση μαζί σου. Δεν είναι ευθύνη, είναι επιλογή. Είναι επιλογή και η ερωτική σχέση σημαίνει ελκύομαι από έναν άνθρωπο, με τραβά ερωτικά ένας άνθρωπος και φτιάχνω ερωτική σχέση μαζί του. Εδώ θα σου πω πάλι ένα δικό μου παράδειγμα. Όταν ήμουν φοιτήτρια, έκανα τρόποντινα κάποιο είδους παρέα με έναν συμφοιτητή μου, ο οποίος είχε μια σωματική αναπηρία, η οποία δεν με απασχολούσε καθόλου, μα καθόλου, μα καθόλου, μα καθόλου, γιατί δεν με ενδιέφερε. Οπτική αναπηρία έχει ο άνθρωπος αυτός. Με έπαιρνε τηλέφωνο, μιλούσαμε στο τηλέφωνο κλπ. Κλπ. Και σε κάποια φάση μου έκανε ερωτική εξομολόγηση. Και εγώ τον απέρριψα. Και μου λέει μια φίλη μου, μα γιατί τον απέρριψες? Θα ήταν μια πολύ καλή πράξη για την ψυχή σου να είσαι με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει οπτική αναπηρία. Και της είπα, τον απέρριψα γιατί δεν μου άρεσε αυτό το στοιχείο του χαρακτήρα του, αυτό το στοιχείο του χαρακτήρα του και αυτό το στοιχείο του χαρακτήρα του. Για μένα ήταν ελκυστικό το γεγονός ότι είχε μια οπτική αναπηρία. Όχι για το να κάνουμε πλάκα ότι δεν θα με έβλεπε πώς μοιάζω, αλλά γιατί αυτό ήταν κάτι που για μένα ήταν υπέρ. Με την έννοια ότι είναι ένας άνθρωπος αγωνιστής, ο οποίος ενώ δεν βλέπει, αγωνίζεται και κάνει πράγματα. Εκείνα όμως, τα οποία δεν μου άρεζαν στο χαρακτήρα του, δεν είχαν καμία σχέση με την οπτική του αναπηρία. Είχαν σχέση με τη στάση του απέναντι στις γυναίκες, τις απόψεις του για τα δύο φύλλα κλπ. Κλπ, κλπ. Άρα, φίλε, συνέχισε να είσαι ο καλός σου εαυτός, συνέχισε να δουλεύεις πάνω στη ψυχή σου, συνέχισε να δουλεύεις πάνω στην προσωπικότητά σου και θα δεις ότι θα έρθει και για σένα η αγάπη και θα τη χαρείς. Έχεις την αγάπη όλων μας. Φιλιά!